Θέλετε πείτε μια κουβέντα και για αυτά, αλλά να πάμε και στα υγειονομικά γιατί έχουμε ζητήματα. Έλατε. Πρώτον για το τραγούδι. Mm. Το χιούμορ είναι κάτι ιδιαίτερο. Σημαίνει ξυπνάδα, σημαίνει λεπτότητα. Και βέβαια πάνω απ' όλα ευφύεια. Επομένως δεν χρειάζεται καν να σχολιάζουμε τώρα αυτό το τραγούδι. Νομίζω και ήδη θα πεντάξει. Εντάξει, ό,τι καταλάβει. Να πει, υποθέτω θα πει στη δικαιοσύνη πια. Ακριβώς. Δεν είναι χιούμορ. Πάμε αλλού. Το χιούμορ δεν είναι έτσι. Χιούμορ, όχι. Το ξέρουμε πολύ καλά. Τώρα, όσον αφορά για τις δηλώσεις του κ. Κασελάκη, εγώ πιστεύω πάντα ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης που πάγει για μελλοντικός πρωθυπουργός. Γιατί τουλάχιστον αυτός είναι ο στόχος του. Στόχος του. Θα πρέπει οι δηλώσεις του να είναι πάντα προσεκτικές. Δεν είναι ο καθένας που μπορεί να κάνει μια δήλωση και δεν πειράζει, περνάει. Πρέπει πάντα να προσέχει ο αρχηγός ενός κόμματος μιας παράτασης. Εντάξει, κύριε Παχαλοντροπός, δεν κυκλοφορεί ο κύριος Κασελάκης μοιράζοντας γαλλικά από εδώ και από εκεί. Απάντησε σε μια συγκεκριμένη επίθεση. Δεν το θεωρήσα γενή. Το έκανε όμως. Εντάξει. Κύριε Παυλόπουλε, δεν απαντάς σε τέτοιες δηλώσεις. Ειλικρινά. Μερικές φορές δεν χρειάζεται να απαντήσουμε. Θα ήταν καλύτερα να πει, δεν ασχολούμαι. Δεν χρειάζεται να απαντήσουμε. Ας το να λέει το νέο. Εντάξει. Ακριβώς. Τώρα, πάμε στα υγειονομικά. Έχουμε μια έξαρση. Τα υγειονομικά είναι δύσκολα. Κοιτάξτε, εμένα μου έκανε εντύπωση η έξαρση της Ιλαράς, να σου πω την αλήθεια. Πάρα πολύ. Τι γίνεται, δεν κάνει εμβόλιο ο κόσμος. Λοιπόν, θα πούμε τι έχει γίνει. Η Ιλαρά, ειδικά στο εξωτερικό, είναι σε πάρα πολύ ψηλά ποσοστά. Υπάρχουν πάρα πολλά κρούσματα. Και εδώ στην Ελλάδα, ευτυχώς, εμείς έχουμε φτάσει τουλάχιστον στην ανοσία στο 89,9%, μάλιστα, αλλά πρέπει να περάσουμε το 95% για να πούμε ότι τα πράγματα είναι καλά. Τι έχει συμβεί? Τα παιδιά είναι εμβολιασμένα. Το απάντησε. Τα περισσότερα παιδιά. Ναι, είναι εμβολιασμένα. Θα σας πω τώρα τι έχει γίνει. Τι απάντησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας? Κάτσε να ακούσεις. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας απάντησε ότι αυτό συμβαίνει γιατί. Ναι. Πρώτον, ότι το διάστημα των 2,5 χρόνων ή έκαναν μία δόση της Ιλαράς, πήγαν οι μητέρες στα παιδιά και έκαναν μία δόση, ή δεν έκαναν καθόλου. Το επιπλέον αμέλησα. Εκείνη την εποχή υπήρχε και η εκστρατεία αντιεμβολιαστική, το θυμόσαστε. Βεβαίως. Όχι μόνο για το COVID, για όλα. Αλλά για όλα τα εμβόλια το πακέτο. Που σημαίνει πολλά παιδιά ήταν εμβολιαστά. Τι άλλο έχουμε στην Ιλαρά? Ότι η Ιλαρά δεν συγκρίνεται στη μεταδοτικότητα ούτε με COVID ούτε με τίποτα. Είναι πάρα πολύ μεταδοτική. Πώς την καταλαβαίνετε δηλαδή, την Ιλαρά? Θα σας πω τώρα. Λοιπόν, η Ιλαρά εκφράζεται ως εξής. Με πάρα πολύ βήχα έχει αυτό το κοκκίνισμα στα μάτια που λέμε εμείς στην επιπεφικίτιδα και πυρετό. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι, μπορεί να μην θυμόμαστε και οι μεγάλοι ακόμα, γιατί αφορά και τους μεγάλους ειδικά, σε ηλικία και με υποκείμενα νοσήματα. Mm. Μπορεί να μην θυμάται κάποιος αν έχει εμβολιαστεί ή αν έχει περάσει. Ναι. Έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Mm. Κάποιοι όμως το ξέρουν, το θυμούνται. Αυτοί οι οποίοι είναι σε αυτές τις ομάδες θα πρέπει οπωσδήποτε να εμβολιαστούν. Mm. Αυτό που πρέπει να πούμε και να προσέξει ο κόσμος είναι ότι οι δόσεις είναι δύο. Δεν σημαίνει, η μία είναι στις 18 μηνών το παιδί και η άλλη είναι πριν τα 2,5 χρόνια. Δεν σημαίνει ότι κάναμε μία δόση και ότι όλα είναι πολύ καλά με την Ιλαρά. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει η δεύτερη δόση. Ναι. Αυτό μας αφορά και αυτό μας ενδιαφέρει. Μπορώ να κάνω μία ερώτηση, λοιπόν, κυρία? Τελευταία, ναι, γιατί μας περιμένει ο Υπουργός Ανάπτυξης. Εξειδικευμένη, γιατί το είχα απορία. Υπάρχει στην ιατρική κοινότητα, στην επιστημονική κοινότητα των ιατρών στην Ελλάδα, τάση, αντίληψη ότι δεν πρέπει να εμβολιαζόμαστε, ούτε ότι δεν είναι καλό ούτε το εμβόλιο Ιλαράς? Υπάρχει τέτοια αντίληψη? Μα ούτε στα παιδιά εννοείς? Δεν θυμόσαστε που υπήρχε μια ομάδα μητέρων και πριν 2-3 χρόνια ομάδα αντιεμβολιαστών οι οποίες έλεγαν ότι εμείς τα παιδιά μας δεν θα τα εμβολιάσουμε για κανένα στους εμβόλιο. Στους γιατρούς υπάρχει αυτή η αντίληψη. Εγώ γιατροί, λέω στους γιατρούς υπάρχει. Στους γιατρούς υπάρχει. Και υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν βγει και στην τηλεόραση. Κύριε Πορτοσάλ, δεν το θυμάστε? Ήταν το αντιεμβολιαστικό γενικό. Δεν το θυμάμαι. Δεν έκανα προβοκατόριο. Δεν το θυμάμαι. Είχαν βγει. Αλλά θέλω να ακούσει. Έχει δίκιο η κυρία Παπαγόνη. Είχαν βγει στην τηλεόραση άνθρωποι. Γι' αυτό έκανα σκόπιμα και αντιερώ. Πρώτα απ' όλα να το μάθω εγώ. Είχε ακουστεί, ήταν μάλιστα. Ότι η ομάδα, ότι υπάρχει τάση ιατρική, αυτό με ενδιαφέρει. Κατά τον εμβόλιο. Η οποία τάση ιατρική βάζει. Πώς να το πω. Αμφιβολία. Προκαλεί αμφιβολία στους γονείς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αν είναι καλά ή όχι τα εμβόλια. Ναι, ναι. Ειδικά τη ηλικία. Με το οποίο μεγάλωσε. Αυτό το εμβόλιο της Ιλαράς, από πότε το κάνουμε, κυρία Παγκόνη? Σας είπα ότι κάνουμε στα 16 μηνών μέχρι 2,5 χρονών οι δύο δόσεις. Όλοι το έχουμε κάνει. Είναι 70 χρόνια. Ναι.
Ξέρετε μπορεί. Κάτι. 60-70 χρόνια, μπορεί, θα είναι το ηλαρά. Θεωρώ ότι από εδώ και πέρα σίγουρα, η κάθε μητέρα, ο κάθε γονιός θα πρέπει να είναι υπεύθυνο για το παιδί του και να παίρνει τις αποφάσεις του. Με όχι, όχι, ζόρι... σε μια ηλικία πρέπει να υπάρχει η πολιτεία. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Το χρονικό το βιβλιάριο υγεία, μισό λεπτό. Όταν γεννήθηκαν τα παιδιά μας, βγάλαμε ένα βιβλιάριο υγείας. Υπήρχε αυτό, υπάρχει. Το οποίο όταν ερχόταν η παιδίατρος, έγραφε στο εμβόλιο. Έγραφε τις ημερομηνίες. Πότε πάντα. Θα κάνουμε τα εμβόλια. Βέβαια. Δεν μπορεί να είναι ανεξέλεγκτα αυτά σε μια κοινωνία. Επίσης το βιβλιάριο υγείας. Αν δεν θες, το προσκομίζαμε στο σχολείο το βιβλιάριο υγείας. Και μα συνόδευε στο σχολείο. Στο σχολείο. Αλλιώ δεν μπορούσε να πάρει. Αν δεν έχει κάνει τα εμβόλια. Εμεί που είμαστε εδώ, παιδιά. Παιδιά. Από, τη, από, τη στιγμή, από τη στιγμή που βγήκε το εμβόλιο, σταμάτησε η ιστορία που οι γονείς μας πηγαίναν δίπλα στο παιδάκι για να κολλήσουμε την παιδική αρρώστια. Για την περάσει. Γιατί βέβαια. Προχωράει η επιστήμη και βγαίνει το εμβόλιο. Εμεί καλημέρα σα. Ναι, έτσι τα έχουμε κάνει όλα αυτά. Εγώ τουλάχιστον εκεί όπου και στο σχολείο κάναμε εμβόλια. Ενώ στην Τουρκία, όταν στην Κωνσταντινούπολη πήγα σχολείο, ήμασταν ουρά, ερχόταν οι γιατρό, είχαν φτιάξει. Και εδώ το κάνουμε. Μία έζησα, στα δημοτικά περνούσαμε και να το μαντούσαμε. Εδώ, και εδώ όλα, όλα, όλα στο σχολείο. Κύριε Πορτοσάλτε, δυστυχώς όμως υπάρχει μία ομάδα που αντιδρά. Ναι, αλλά δεν μπορεί να αναστατώνεται το σύστημα υγείας επειδή υπάρχουν άμυαλοι άνθρωποι. Καλημέρα Άρη, καλημέρα Βαγγέλη.